Καλησπέρα. Έλα ρε. Οπα, σκληρός, καλημέρα. Καλησπέρα σε όλους σας και σε όλο το ακροατήριο του Μετρόπολης. Πού είσαι αγόρι γλυκό, διακοπές και μου χαλάρωσες. Διακοπές είμαι, αλλά πάντα μας χαλάσεις, γιατί ήταν καμιά 20 μηνύματα. Άσο, άρχισε τα γλυκά αγόρια τώρα. Άρχισε κάτσε τα τώρα λίγο. Ήρθα καμιά 20 μηνύματα μέχρι από Σουηδία με. Τι να σε κράζει, λέει ο τόπο το πρωί. Δεν το έδω σημασία. Διακοπές είμαι, λέω. Άντε, λέω και από τον ύπνο. Είμαι καφέ, δεν ήπια ακόμα. Δεν το δίνω σημασία. Τώρα έχει κανένα δεκάλεπτο. Έχει πάρει το τηλέφωνο. Σε κράζει, σε κάνει. Τι είπε, ρε φίλε, και είπα, πέρα, γιατί, πρώτα, δεν μπορεί ένα άντρα κλασά τον τρέγια να βγάζει στο Facebook ήλιο βασιλέματα. Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή είναι δυνατόν ένας άντρας βαρύς να μου το παίζει τώρα να πούμε ηλιοβασίλεμα. Πρώτον, έπεσε από τα σύννεφα. Ένα. Να σχολιάσουμε αυτό που είπα. Πάμε το πρώτο λοιπόν. Τι σημασία έχει αν ο άντρας είναι βαρύς, μάγκας, δράγκας ή όχι. Ναι. Είμαστε όλοι άνθρωποι, έχουμε ευαισθησία και κοινωνικό προφίλ. Οπα. Δεν είναι όλα οπαδισμός. Ούτε όλα είναι κονόμα όπως τα βλέπεις εσύ. Τι να κάνουμε. Ναι. Εσύ ήθελες να πεθάνει ο μαλάτος την ώρα της εκπομπής να κάνεις διαφήμιση στη Μαρμίτα. Για να κονομήσεις. Εμείς ρε φίλε δεν είμαστε έτσι. Τι να κάνουμε. Μας βγαίνει και ένα κοινωνικό προφίλ. Γιατί να σου πω και κάτι που είπες θέλω να κάνω φίλους. Γιατί μου τα είπαν τι. Ναι. Δεν έγινα 49-50 ετών εσύ Κωνσταντίνε. Για να προσπαθήσω να κάνω φίλους επειδή πέθανε ο Μπαρμπασάβας. Εγώ ο άνθρωπος... Το ξέρω ρε παιδί, αλλά πόσο βγαίνει αυτό το μαλακό να βρίσει, ναι. Όσο τον έχω βρίσει εγώ στις τηλεοπτικές μας εκπομπές. Γι' αυτό λέω ρε φίλε, σ' άκου εγώ. Άκου λίγο ρε, εσύ να σου πω. Εντάξει. Δεν τον έχω πενιενικιάσει εγώ τον Μπαρμπασάβα. Δεν τον έχω απαξιώσει, δεν τον έχω συκτηρίσει. Και τώρα που πέθανε τι άλλαξες. Ο άνθρωπος όμως είναι νεκρός. Πέθανε. Έφυγε. Τέλος. Από το κοινωνικό προφίλ και μόνο, σαν άνθρωπος. Γιατί δεν είμαστε μόνο οπαδοί ρε παιδιά, είμαστε και άνθρωποι. Είμαστε και άνθρωποι γαμώ τον πελά μου. Ένα Θεός χωρίς τον άνθρωπο το λες, έφυγε, πάει, δεν το ξαναδείς. Τέλος. Τελειώσαν. Πώς έφυγε ο Μπαρμπανίκος, ο Αλέφαντος. Πώς, άμα το βρεις τον Αλέφαντο, πώς λες, κρίμα είναι λέει. Τι κρίμα, αφού είναι αντίπαλος. Ναι ρε φίλε, μπορεί να το βρεις όσο είναι εν ζωή, να τον πινελικιάζω γιατί απαξιώνει και μου γυρνάει τα μυαλά σαν οπαδό, αλλά σαν άνθρωπος όταν φύγει θα του πω ένα Θεός χωρέστον. Δηλαδή ρε τρέλα τώρα για να καταλάβω. Δηλαδή άμα πεθάνω εγώ θα στεναχωρέσω. Θέλω, όχι, θα σου πω τώρα, θέλω να καταλάβεις ναι. Το πώς διαχωρίζω τη ναι. Ζωή μου και τις καταστάσεις. Και ανάλογα θέμα, γιατί με την εξέλιξη ναι. Που έχει η ζωή. Η δηλαδή οποιοςδήποτε και ο Μαρινάκης να πεθάνει, και δεν θα αρέσει αυτό ο παρελθόν. Το Μαρινάκι θα πεθάνει πάλι σε αυτήν. Τώρα δηλαδή, άμα πάθει κανένα έβραγμα, ο Καραπαπάς. Να το ξέρεις. Ναι, να το ξέρεις. Γιατί, γιατί έχω ρε φίλε, έχω την. Πώς να το πω. Έχω ρε παιδί μου την αυτή να ξεχωρίζω τις καταστάσεις. Αποβάλλω ώρες τον οπαδισμό μου. Αν ήμουνα, πρόσεξε. Ναι. Αν ήμουνα 28, 33, 30, ναι. 22, 37 και ξέρω εγώ, μπορεί και να μην το έκανα. Στα 49-50 μου όμως, δε εσύ Κωνσταντίνε. Ξέρω να διαχωρίζω τις καταστάσεις. Πραγματικά και το κάνω με πλήρη γνώση. Μα δεν το κάνεις μόνο εσύ. Το κάνει ο Καρλίτο που είναι φίλος. Σου, το κάνει άλλοι δεκάδες. Θα σου πω τώρα ονόματα. Ναι. Ο Σαλίκας. Ο Σαλίκας. Ναι. Ευαίσθητος. Ο Ατήλας, ο Γιάννης, ο Θανασιάδης. Όλοι οι παλιά φρουρά, άκου λίγο, Σεραφίνο. Όλοι οι παλιά φρουρά, γιατί ξέρουμε να σεβόμαστε την ανθρώπινη ζωή πέρα από την αντιπαλότητα. Είναι μεγαλείο ψυχής να το κάνεις. Τι ζωή, άμα δεν μπροστά σου τον πρίξει το ξύλο. Εσύ δεν το αντιλαμβάνεσαι, Κωνσταντίνε. Δεν μπορώ να το αντιλαμβάνω. Γιατί το μυαλό σου είναι στην κονόμα. Η κονόμα, βέβαια. Με είμαι σαν τους παράγοντες του ΠΑΟΚ. Μπράβο. Εγώ τώρα προσωπικά, επειδή δεν ζω από τα ΜΜΕ. Ναι. Έτσι, βέβαια έχω τις εκπομπές αυτά. Εντάξει, ξέρω, καλά πας, βέβαια. Εντάξει. Ναι, παλεύω, ποτέ δεν ανήκω σε μισολογική κατάσταση. Άμα ψάξετε ραδιοφωνικό σταθμό ή τηλεοπτικού σταθμό. Σταμάτε, μην τα λες αυτά στον αέρα. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα, δεν θα μπορούσα άλλωστε να ήμουν. Για τους δικούς μου λόγους, το ξέρεις εσύ. Εντάξει, δεν τα λέμε στον αέρα αυτά. Από εκεί και πέρα όμως, Κωνσταντίνε, πραγματικά εμένα μου αρέσει να βγάζω και ένα κοινωνικό προφίλ προς τα έξω, γιατί σου ξαναλέω, όλη η ζωή μας δεν είναι το ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Είμαστε και άνθρωποι. Ναι, ρε, στάσε, με φαίνεται περίεργο. Όταν έφυγε ο πατέρας σου, ναι. Ο κ. Δημήτρης, το ξέρεις, γιατί και εγώ τότε τραβιόμαι με τον πατέρα μου τους καρκίνους κτλ. Εντάξει, φίλε, δηλαδή τι έφυγε. Παιδάκι μου, ο πατέρα μου όταν πέθανε. Έβγαλε ναι. Ανακοίνωση ΠΑΕ Άρης. Έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Δεν έβγαλε ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Σωστά δεν έβγαλε. Σου λέει ένα αντίπαλο αυτό. Μα άφησε 7 όχι, χρόνια. Λάθος, πήγε με τον λάθος, άλλονε. Καλά λάθος. Έκανε ο ΠΑΟΚ και δεν έβγαλε. Τώρα, για το, όχι, λάθος, για το θάνατο του πατέρα. Σωστό λάθος, ήταν αυτό που έκανε. Μα ένα αντίπαλο. Πώ θα γίνει. Ο πατέρα σου υπηρέτησε και τον ΠΑΟΚ, ρε Κωνσταντίνε. 7 χρόνια. Ναι, αλλά όμω πήγε αλλού μετά.
Ναι, δεν έχει σημασία. Σωστά σκέφτηκε ο ΠΑΟΚ να μην βγάλει ανακοίνωση. Μήπως δεν έβγαλε γιατί ήταν τότε η υπόθεση της δωροδοκίας και ήταν λίγο τσατισμένη. Ποιας δωροδοκίας? Κάτι είχαν πει για μια δωροδοκία τότε. Ποια δωροδοκία? Τότε κάτι είχε ακουστεί με το όνομα του πατέρα σου για δωροδοκία. Ό,τι σε ποιο μάτς. Δεν το ξέρω καλά, αλλά είχε ακουστεί. Όχι, με την Παναχαϊκή δεν. Θέλω νομίζω. Εσύ δεν όχι, με την Παναχαϊκή δεν έπαιζε ο πατέρας μου, άλλοι ήταν εκεί με την Παναχαϊκή. Αυτά εσύ τα ξέρεις, θα μας τα πεις. Δωροδοκίες. Ναι, όχι, λέω μήπως γι' αυτό δεν έβγαλε. Όχι, και απλά. Εδώ για τον Παρπατάβα βγάλανε σήμερα. Ο πατέρας μου στο 4-0 που χάσατε από τον Ολυμπιακό. Ναι. Τον είπα ο πρόεδρος και τον άλλο center back, δεν απέξετε εσείς. Mm. Η διοίκηση είχε πουλήσει το παιχνίδι και τους βάλανε να παίξουν. Μάλιστα. Αυτή ήταν η δωροδοκία. Ναι, δεν την ξέρω. Την ξέρω που ζω καλά. Σου έπαιρνε ο Σιδέρης. Έπαιρνε ο Σιδέρης από το λιμάνι με το σέιτ σου. Ναι. Ναι. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, για να το κλείνουμε το θέμα. Τα κοινωνικά πρόσωπά σας. Ναι. Δεν είναι κακό ένα. Δεν τα πιστεύουμε εμείς. Πιστεύουμε ότι είναι ψεύτικα να πούμε. Έτσι. Ναι. Ότι δηλαδή είναι υποκριτικά, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ο Στέφανος είναι δίπλα. Εγώ έμενα τα άσοτα, αλλά δεν κατάλαβε. Τα λέει τα δικά του τώρα αυτό. Ναι, δεν πειράζει. Ξέρει τώρα τι λέει, καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει πιο πολλά, να ξέρει. Τσίπουρο, πότε θα πιούμε. Ναι, τι θε, εσένα δεν σε παίρνουμε. Το Στέφανο τον είπατε ότι πουλήθηκε, έκανε. Κλέγατε πάνω από τον τάφο. Τι κλέγατε, αφού είπατε πουλήθηκε. Τι κλέγατε. Υποκριτικό δεν ήταν αυτό. Άστον, άστον να μιλήσει. Δεν ήταν υποκριτικό. Κάτσε, υποκριτικό δεν ήταν. Μα πούλησε ο Στέφα το μάτσο Στέφα. Και όταν πέθανε ο Στέφας, γιατί πήγατε πάνω με λουλούδια αφού σας πούλησε το μάτς. Άκουσε λίγο. Ευαίσθητοι εσείς όλοι. Ο παδί των ομάδων. Άκουρε αγόρι. Επειδή οι δύο αγαπητοί. Ο Σαλίκας ευαίσθητος. Από πού γίνεται ο Σαλίκας ευαίσθητος, ρε. Α, μας τρελάνετε τώρα. Σαλίκας έδωσε συλληπιτήρια. Συγκινήθηκα. Κοίταξε τώρα, συγκινήθηκε και συγκινήθηκε. Δεν μα νοιάζει. Εσύ έχει τη δική σου προσωπικότητα και το δικό σου κοινωνικό προφίλ που βγάζει προ τα έξω και καλά κάνει. Ο καθένα έχει το δικό του τρόπο λειτουργία όμω και πρέπει να είναι σεβαστό. Δηλαδή το ότι είναι ένα δηλωμένος οπαδός ή ξέρω εγώ πήγαινε στην 4 ο παλιά και είναι δηλωμένος ΠΑΟΚ δεν σημαίνει ότι δεν θα τιμήσει τον νεκρό αντίπαλο. Καλά, εντάξει. Ίσα ίσα. Δηλαδή τα δικά μας τα παιδιά, τους δικούς μας τους νεκρούς δεν τους έχουν τιμήσει άλλοι. Κανένα νεκρό δεν σέβεστε. Όχι φίλε. Πρέπει σκατά, να μάθουμε σκατά στη φύλλα την 7 φωνάζατε. Πρέπει να μάθουμε επιτέλους να διαχωρίζουμε το οπαδικό. Φίλε επιδείξω εσύ και είναι κρίσο, δεν φωνάζατε. Από το, το οπαδικό από το κοινωνικό. Πρέπει λίγο να το ξεχωρίζουμε κάποια στιγμή. Είναι δύσκολο να το ξεχωρίσεις. Κωνσταντίνε, είναι δύσκολο να το ξεχωρίσεις στα 20 σου, στα 25 σου, στα 27 σου. Όσο μεστώνει όμως ο άνθρωπος και μεγαλώνει και οριμάζει, αντιλαμβάνεται και πολύ καλύτερα τη ζωή και το πώς πρέπει να φέρεται. Και με βάση πάντα το κοινωνικό προφίλ και την κοινωνική ευαισθησία. Άμα είναι βάση δική σου η λογική και το σκεπτικό οικονόμα, άστα να πάρει. Θα σου πω κάτι. Ο παδός και ευαισθησία τώρα. Θα αρχίσω να κλάνω στο μικρόφωνο, δηλαδή μη. Δεν ξέρω αν έχεις να κλάνεις την αλλαγία, δεν θα την πεις και όλα. Θα κάνουμε τώρα, αλλά, για πώς θα αλλά, ο παδός αλλά, και ευαισθησία. Εκεί που ανήκεις οπαδικά. Από πού να τη βρείτε την ευαισθησία. Εκεί που ανήκεις οπαδικά στις δύο κίτρινες αγαπημένες ομάδες, φυσικά δεν έχεις ευαισθησία. Ναι. Άμα θα γίνεις ασπρόμαυρες που δεν μπορείς να το νιώσεις, τότε μπορεί να νιώσεις κάποια ευαισθησία. Ευαίσθητοι άνθρωποι, ναι. Βέβαια. Εντάξει. Αυτά. Ναι. Να είστε καλά, καλά να περνάτε, καλές διακοπές σε όλους και καλές διακοπές. Καλή συνέχεια στις διακοπές. Για χαρά. Ευαίσθητοι άνθρωποι. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now.